ανταπελέγηση των πουλουκιών περιλαμβάνει πρώτον τη χαρτογράφηση των εστιών αναπαραγωγής των πουλουκιών. Ήδη ακούσατε ότι αυτό έχει ξεκινήσει και γίνεται στην περιοχή μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζεται να γίνεται. Γιατί ο πρώτος στόχος είναι να μειώσουμε να μην υπάρχουν πουλούκια. Το δεύτερο είναι οι προϋποκτονίες, δηλαδή να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε, να εξουδετερώσουμε τα κουνούπια όταν αυτά είναι στη μορφή της νύμφης και όχι όταν έχουν ολοκληρωθεί ως κουνούπια και είναι ακμαία, έτσι όπως τα λέμε. Αυτές οι προϋποκτονίες πρέπει να γίνονται κάθε εβδομάδα από την εποχή Μάρτιο-Οκτώβριο που αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται συστηματικά στην περιοχή. Εν συνεχεία έχουμε πολυματικούς ψεκασμούς, δηλαδή ψεκασμοί που γίνονται εφόσον τα κουνούπια έχουν ολοκληρωθεί και έχουν τη μορφή την οποία γνωρίζουμε και είναι και η μορφή η οποία μας τσιμπάει. Αυτοί οι ψεκασμοί μπορούν να γίνουν σε οικίες, στάβους, αυλάκια, δηλαδή όπου υπάρχει στάσιμο νερό. Ένα άλλο επιπλέον μέτρο είναι η υγειονομική διαχείριση του περιβάλλοντος. Καθαρισμός υδροροών, έτσι ώστε να μην μένει το νερό εκεί και λιμνάζει και αποτελεί εστία, κάλυψη βόθμων κλπ. Σε έκτακτες καταστάσεις γίνονται και εκνεφώσεις, δηλαδή γίνεται ένα ψέκασμα με μορφή σπρέι, δεν είναι μορφή μεγάλου υγρού, είναι σταγονίδιο πάρα πολύ μικρό, το οποίο έχει ο σκοπός αυτής της εκνέφωσης είναι να σκοτώσει τα κουνούπια κατά τη διάρκεια που πετούν στον αέρα. Οι εστίες τώρα που μπορούν να αποθέσουν τα καρφοκονούπια, το είπε και ο καθηγητής ο κ. Βακάρης και ο κ. Ντάνης, είναι περιοχές όπου υπάρχει νερό και διστάσιμο νερό. Εκεί μπορούν να καθίσουν τα αυγά των κουνούπιων και ειδικά για τα κουνούπια ανώφελες, συνήθως είναι σε καθαρά νερά. Άρα βλέπετε εδώ, είναι βέβαια αρκετά μακριά, στις αγροτικές περιοχές που μπορεί να έχουμε εστίες που θα αποθέσουμε αυγά τα κουνούπια. Είναι ριζόνες, είναι τα κανάλια που τρέχει το νερό. Έχουμε εδώ στην περιοχή μας λόγω του Ευρώτα νερό που μπορεί να λινάσει. Και βέβαια μετά έχουμε στα ελαστικά, δηλαδή σε ελάστικα από αυτοκίνητα που από τη βροχή αν είναι εγκαταλειμμένα μπορεί μέσα να μείνει νερό, σε στάνες, σε πλημμυρισμένες εκτάσεις, σε βόθρους, σε βαρέλια, ελάχιστο νερό αρκεί, όπως ήδη ακούστηκε, να είναι λιγνασμένο και εκεί να γυρίσουν τα κουνούπια τα αυγά, σε στέρνες και ούτω καθεξής. Ας δούμε λοιπόν τώρα τα μέτρα για την πρόληψη στην κοινότητα. Ένα βασικό μέτρο είναι ο καθαρισμός των αγωγών ομορίων υδάτων και των λανδευτικών καναλιών για να μην εμποδίζεται η ελεύθερη ροή του νερού. Ένα δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι στα νεκροταφεία που συνήθως βάζουμε λουλούδια, να βάζουμε συνθετικά άνθη έτσι ώστε να μην υπάρχει στάσιμο νερό και εκεί, γιατί δεν είμαστε κάθε μέρα εκεί και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γεννάνε εκεί αυγά τα κουνούπια. Το τρίτο είναι να μην γίνεται αλόγια στη χρήση του νερού, ιδίως όταν δεν υπάρχουν κατάλληλη αποθετική αγωγή για να φύγει και να τρέξει και να ακολουθήσει την κανονική του ροή. Ας πάμε τώρα στα μέτρα προώληψης κατοίκων, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Πολλά από τα κουνούπια γεννιούνται και μεγαλώνουν στα μπαλκόνια και στις αυλές μας. Τύχει να έχετε, όχι όπως στην Αθήνα, να έχετε μεγάλα σπίτια με μπαλκόνια, αυλές, όμως αυτό μπορεί, αυτά τα μπαλκόνια και οι αυλές, να αποτελέσουν εστίες κουνούπιων. Μπορούμε να τα μειώσουμε μειώνοντας τα σημεία που μπορεί να ζήσει το κουνούπι και να μεγαλώσει η προνύχωση του. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει στα παράθυρά μας να βάλουμε παντού σίτες. Στις πόρτες, στα παράθυρα, στους φεγγίτες, ακόμα και στους αεραγωγούς των τζακιών. Αν έχουμε τζάκι, το καλοκαίρι που δεν το λειτουργούμε, θα πρέπει να το καλύψουμε με σίτα, έτσι ώστε να μην μπορούν να μπουν κουνούπια και να γεννήσουν αυγά ή να μπουν μέσα και να μας τσιμπήσουν. Απομάκρυνση των στάσιμων νερών. Ακόμα και τα πιατάκια από τις γλάστρες που φωτίζουν τα λουλούδια μας, το νερό αυτό αρκεί για κάτι τέτοιο. Απομάκρυνση συσσωρευμένων λιμάτων, νερά αποχέτευσης και βιομηχανικά απόβλητα, αντικατάσταση των φυλασμένων σωλήνων νερού που τρέχουν και όταν φυλάσσουμε δοχεία νερού που δεν χρησιμοποιούμε, όπως κουβάδες, θα πρέπει να τους γυρίζουμε ανάποδα, γιατί και ελάχιστο νερό που μπορεί να έχει παραμείνει μέσα, είπαμε ότι δημιουργεί πρόβλημα. Επίσης, θα πρέπει να καλύπτουμε, αν έχουμε παλιά λάστιχα και τα κρατάμε για κάποιο λόγο, να τα καλύπτουμε για να μην μαζεύουν νερό ή να τα απομακρύνουμε. Και βέβαια να καθαρίσουμε τις υδροροές μας. Αν έχουμε πισίνα ή κάποιο διακοσμητικό συντριβάνι, θα πρέπει κάθε μέρα να θέτουμε σε λειτουργία το φίλτρο καθαρισμού, έτσι ώστε μέσω του φίλτρου απομακρύνονται τα αυγά και οι προνύμφες
να δίνουμε βέβαια κλίση στον κήπο μας όπου είναι δυνατόν για να απομακρύνονται τα νερά. Κουρεύουμε τακτικά το γρασίδι, θάμνους, διάφορες φυλικές, φυλοσιές που μπορεί να υπάρχουν και που εκεί μπορούν να πάνε τα λίγα πνούπια και χρησιμοποιούμε λαμπτήρες κίτρινου χρώματος για φωτισμό εξωτερικών χώρων, γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι λαμπτήρες κίτρινου χρώματος διώχνουν πιο εύκολα τα κουνούπια από ότι οι λαμπτήρες με λευκό χρώμα. Πρέπει να γίνεται συχνός καθαρισμός και ψεκασμός σε στάδους ζώων, τακτική ανανέωση του νερού σε ποτίστρες ζώων, όσοι έχουμε ζώα και γίνεται εκτροφή ζώων, και βέβαια να καλύπτουμε τις βάρκες έτσι ώστε να μην μαζεύουν νερό της βροχής. Έδειξε και ο κύριος Βαγκάλης, φαίνεται και εδώ, σε ένα σπίτι, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία μπορεί να αποτελέσουν εστία κουνουπιών. Στέρνα, βάρκες, ακόμα και μέσα στα δέντρα, σε κουφάλες δέντρων μπορεί να μαζευτεί νερό, σε πισίνα, σε μπάρκετ και ούτω καθεξής. Τώρα, η προσωπική μας προστασία. Η προσωπική μας προστασία είναι να φοράμε μακριά μανίκια, ρούχα με μακριά μανίκια. Ειδικά από το σούρκο μέχρι το πρωί, που είπαμε ότι είναι οι πιο σχετικές ώρες που τα κουνούπια μπορεί να μας τσιμπήσουν. Ταυτόχρονα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε εντομοαποθητικά στο ακάλυπτο δέρμα. Δηλαδή υπάρχουν σπρέι, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το φαρμακείο και θα πρέπει να ξεκάζετε τα χέρια και τα πόδια, ό,τι τέλος πάντων δεν είναι καλυμμένο από ρούχα, και να γίνεται επάλυψη, έτσι ώστε το σπρέι αυτό έχει την εντομοαποθητική του δράση και απομακρύνει τα κουνούπια. Στο φυλάδιό σας αναφέρονται οι ουσίες οι οποίες θα πρέπει να έχει το σπρέι και το κάθε σπρέι, ανάλογα με τις ουσίες που έχει, θέλει να γράψει τις οδηγίες του κάθε πόσες ώρες θα πρέπει να ξανακάνετε επάλυψη ή ψεκασμό. Και βέβαια χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές με πολλά κουνούπια ή και για βρέφη μικρότερα των 2 ή 3 μηνών. Η χρήση κουνουπιέρας είναι κατά τη διάρκεια του ύπνου. Έχετε το φυλάδιο από τον κερπνό και στο φυλάδιο αυτό γράφονται και τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε στον κερπνό για επιπλέον πληροφορίες. Αναμένεται στις επόμενες μέρες να προκύψουν πιθανόν και άλλα κρούσματα, γιατί τα κρούσματα που προκύπτουν τώρα σημαίνει ότι είναι περιστατικά που έχουν συνηθιστεί κατά από τον Αύγουστο. Ταυτόχρονα όμως με τα κρούσματα αυτά που είχαμε εδώ, παρατήρησαμε και κάποια άλλα πράγματα. Καταρχήν υπήρξε κάποια καθυστέρηση στη διάγνωση της ελονοσίας. Δηλαδή, κάποιος που είχε τα συμπτώματα καθυστερούσε να πάει στον γιατρό. Αυτή η καθυστέρηση ήταν κατά μέσο όρο 5 με 7 ημέρες. Αυτό βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι στα περιστατικά που βλέπουμε τώρα τον τελευταίο καιρό έχει μειωθεί, γιατί ο κόσμος έχει ήδη ευαισθητοποιηθεί και πηγαίνει πιο γρήγορα στον γιατρό. Όμως στα πρώτα κρούσματα αυτή η καθυστέρηση υπήρξε. Το δεύτερο πρόβλημα που έχει εντοπιστεί είναι ότι οι αλλοδαποί δεν προσέρχονται εύκολα για διάγνωση της νόσου. Καταρχήν, επειδή έχουν νοσήσει ήδη στη χώρα τους, η νόσος δεν εμφανίζεται με τα ίδια έντονα συμπτώματα που εμφανίζεται σε εμάς που την έχουμε για πρώτη φορά. Καταλαβαίνουν ότι μπορεί να είναι μαλάρια και προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν από μόνοι τους ή δεν πηγαίνουν στον γιατρό. Παράλληλα, κάποια περιστατικά που πήγαν στον γιατρό και διαγνώστηκαν, όταν τους συστάθηκε να πάνε στο νοσοκομείο της Σπάρτης για θεραπεία, δεν πήγαν. Όλα αυτά μας οδήγησαν, μαζί βέβαια και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Πρώτης Νοσημάτων που είχε έρθει εδώ, στο να σχεδιάσουμε μια ενεργητική αναζήτηση των περιστατικών της ελονοσίας. Και γιατί αυτό? Γιατί όπως έχει ακουστεί πολλές φορές και θα το επαναλάβω άλλη μια φορά, ένα από τα βασικά μέτρα είναι έγκαιρα να διαγνώσουμε τα περιστατικά και έγκαιρα να ξεκινήσει η έναρξη της θεραπείας. Γιατί όταν ξεκινάει η έναρξη της θεραπείας, σταματάει να υπάρχει το παράσιτο στο αίμα μας, έτσι και να μας τσιμπήσει κουνούπι, το κουνούπι αυτό δεν θα βρει παράσιτο και αν τσιμπήσει κάποιον άλλο, δεν θα του μεταδώσει παράσιτο. Άρα λοιπόν, η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη θεραπεία είναι το βασικό μέτρο και μέσα στο πλαίσιο αυτό, από αύριο θα ξεκινήσουμε μια ενεργητική αναζήτηση περιστατικών ελονοσίας στην περιοχή. Αυτό θα γίνει από εμάς από το Κερνό, αλλά σε συνεργασία με το Δήμο Ευρώτα και τις τοπικές μονάδες υγείας και δημόσιας υγείας. Δηλαδή το νοσοκομείο, του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, τα κέντρα υγείας της περιοχής και βέβαια και την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Όπως σας είπα, το σχέδιο αυτό είναι και πρόταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και παράλληλα η κύκλιος του Υπουργείου Υγείας και στις 21 Σεπτεμβρίου και σύντομα θα γίνει και φίλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, δίνει έμφαση στα μέτρα
προστασίας για την ανοσία και μέσα σε αυτή την εγκυκλοπιά μας κάνει κοινωνούς όρους. Και τις υπηρεσίες υγείας, και το κελπνό, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μεγάλη ευαισθητοποίηση, να πηγαίνουν άμεσα στο γιατρό αν έχουν συμπτώματα, αλλά και αν έχουν μετανάστες οι οποίοι εργάζονται για αυτούς, θα πρέπει, αν δουν να έχουν κάποια συμπτώματα, αμέσως ή να τους στείλουν στον γιατρό ή να καλέσουν το κελπνό ή τις τοπικές ομάδες, μονάδες υγείας και να το δηλώσουν. Είναι σίγουρο ότι ο πρώτος άρρωστος ήρθε από το εξωτερικό. Γιατί? Γιατί η αρρώστια δεν υπήρχε για πολλά χρόνια εδώ, τα κουνούπια υπήρχαν, άρα κάποιος την έφερε. Και την μετέδωσε σε αλλοδαπούς και ντόπιους. Τώρα, μένει το θέμα για την προφύλαξη, πώς θα μεταδίδεται με τα κουνούπια. Και είπαμε θα βάλουμε στα παράθυρα σύντες, θα κάνουμε αυτό κτλ. Αυτοί οι χριστιανοί, οι άνθρωποι που μένουν εκεί, θα συνεχίσουν. Θα συνεχιστεί να τους τσιμπούν τα κουνούπια και μετά να τσιμπήσουν οποιοδήποτε αλλοδαπό ή ντόπιο. Άρα πρέπει να τους πάρουμε από εκεί. Για τα κουνούπια κυκλοφορούν στα ποτιστικά. Και άρα θα συνεχίσουν τα κουνούπια. Σίτες δεν έχουν. Το ξέρουμε όλοι. Θα τους τσιμπήσουν και μετά τα κουνούπια θα φύγουν και θα τσιμπήσουν ή αλλοδαπό ή μετανάστη ή ντόπιο. Θέλω να πω, λίγο βαρύ ακούγεται αυτό να τους πάρουμε από εκεί που ζουν, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Και κάτι άλλο, αυτό είναι παρατήρηση. Δεύτερο, ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την νόσο χωρίς να είναι άρρωστοι, άρα πρέπει να κάνουμε και κοσκίνισμα του πληθυσμού. Να πάμε δηλαδή και σε όλο τον πληθυσμό που είπαμε, η αρρώστια κάνει τρίτο. Αυτοί έχουν συμπτώματα. Θα συμβουλεύσουμε αυτούς. Μήπως υπάρχει και κατηγορία που έχουν την αρρώστια, αλλά δεν είναι άρρωστοι. Μήπως πρέπει να πάμε να ψάξουμε και αυτούς. Αυτό το δεύτερο είναι ερώτηση. Υπάρχουν νόσους μπορεί να υποτροπιάσει αν δεν έχει θεραπευτεί σωστά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, μετανάστης, ο οποίος έχει νοσήσει στο παρελθόν στη χώρα του, δεν έχει θεραπευτεί καλά και μετά από μεταφέρει το παράσιτο στο σηκώτη και μετά από ένα διάστημα μπορεί να ξανανοσήσει. Αυτό όμως, αν είναι μεταδοτικός, μολύνει τα κουνούπια μόνο κατά τη διάρκεια που είναι άρρωστος. Κατά τη διάρκεια δηλαδή που έχει το παράσιτο στο αίμα του. Αν δεν είναι άρρωστος και δεν έχει το παράσιτο στο αίμα του, δεν μπορεί να μεταδώσει το παράσιτο αυτό στα κουνούπια. Εντάξει, απάντησε στην ερώτησή σας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση των. Τι απομάκρυνση, μην το πω. Όχι, όχι, σας πω άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, ήδη εμείς στη συζήτηση που είχαμε έχουμε σταθεί ιδιαίτερα στο θέμα του ελέγχου της τροής νέων. Και αυτό διότι, πρώτα απ' όλα, εκείνο που θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι ότι αυτοί που νοσούν θα πρέπει να θεραπευθούν. Ούτως ώστε να μην υπάρξει μετακίνηση αυτή που είπε περιφερειάρχης πριν και ο κύριος καθηγητής. Συνεπώς, η υγειονομική διάταξη που επιβάλλει τις κυρώσεις στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος νοσεί και δεν το λέει ή και η συνδρομή του κελπνού, ο οποίος θα ανακαλύπτει τους ασθενείς και θα τους μεταφέρει στο νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπεία. Συνεπώς, εμείς εκείνο που ζητήσαμε από την αστυνομική διεύθυνση, όχι λαγωνία, στην περιφερειακή διεύθυνση και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ζητήσαμε τον αυστηρότατο έλεγχο της μετακίνησης των μεταναστών. Τι σημαίνει αυτό? Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε και παρατηρούμε ότι πολλοί μετανάστες ταξιδεύουν με τα αυτοκίνητά τους, με ιδία μέσα, καθώς επίσης και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ζητήσαμε τον αυστηρό έλεγχο και ξέρετε γιατί? Διότι το 99% των ανθρώπων που οδηγούν οχήματα δεν έχουν τεπνό. Πρώτο. Δεύτερον, τα μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν δεν είναι πλέον μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Ελλάδος, αλλά και τα λεωφορεία που κάνουν τη διαδρομή από την Ρουμανία.